Στα αγώνα στον ωκεανό είναι οι προσλήψει των νοσηλευτών που θα γίνουν στα νοσοκομεία όλης τη χώρα, εάν σκεφτεί κανεί ότι θα προσληφθούν 690 άτομα σε σύνολο 70.000 ετούντων. Η Ποεδίν όλα αυτά τα χρόνια αγωνίζεται και είναι κοντά στου συναδέλφου. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα των 70.000 ετήσεων για τις προσλήψεις ε, ε, υπαλλήλων στα νοσοκομεία. Είναι τραγικό ε, το πόσο μεγάλο είναι το νούμερο για μόνο 695 θέσεις τόσο για τις αιτήσει, όσο για το πόσοι άνεργοι συνάδελφοι υπάρχουν. Ε, οι υπάλληλοι των νοσοκομείων έχουν φτάσει στα όρια τους. Ε, δουλεύουν πέρα από τις δυνατότητές τους σε ένα, δύο και τρία αντικείμενα ε, για να μπορέσει το νοσοκομείο να λειτουργεί με ασφάλεια Περισσότερο πάνω απ' όλα για τον ασθενή. Σε συνάρτηση και με τη μεγάλη προσφορά εργασία στο νοσηλευτικό κλάδο, η ΠΟΕΔΗΝ επισημαίνει ότι πρέπει τα κενά των νοσηλευτών να καλυφθούν και καλεί την κυβέρνηση να μεριμνήσει προκειμένου τα νοσοκομεία να λειτουργούν σωστά αλλά και με ασφάλεια. Η ΠΟΕΔΗΝ ζήτησε από τον Υπουργό με επανειλημμένε συναντήσει να καλυφθούν Όλες οι, οργανικές θέσεις, όλες οι οργανικές θέσεις είναι απόλυτη ανάγκη. Δεν μπορεί ένας υπάλληλος με 30 χρόνια, με 25 χρόνια προϋπηρεσία να παρέχει ασφαλή εργασία στα νοσοκομεία. Πρέπει και αυτός ο άνθρωπος να ξεκουραστεί και να έρθουν νέοι άνθρωποι που, που δεν, έχουν, δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Ε, θα τελειώσω τονίζοντας και πάλι ότι η Ποεδίν θα αγωνιστεί μέχρι τέλους για να πετύχει ό,τι καλύτερο και είμαστε κοντά πάντα στους συναδέλφους.